με τη χάρη της Παναγίας μας εφθάσαμε εις τους πρώτους χαιρετισμούς της. Ήρθε οι εκκλησίες να είναι γεμάτες για να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας και να την παρακαλέσουμε να πρεσβεύει για μας. Ήρθε ο κόσμος αυτός, ο οποίος βλασφημεί το όνομά της, να ακούσει λόγον Θεού, να μετατρέψουν την βλασφημία σε δοξολογία της Παναγίας μας. Ήρθε η Ελλάδα μας να εξαφανίσει αυτήν την θεοκατάρατον βλασφημία και να υμνούμε και να ευχαριστούμε την Παναγία μας η οποία πρεσβεύει για μας και μας σκέπει. Ήρθε αυτός ο κόσμος ο οποίος ηγάπησε την Παναγία μας να μην την βλασφημεί. Ήρθε αυτός ο κόσμος να συνέλθει, να αγαπήσει την Παναγία μας, διότι είναι η μητέρα του Θεού. Είναι αυτή η οποία εγέννησε στον κόσμο τούτον των Θεών των αληθινών. Είναι η κλίμαξ την οποία είδε ο Ιακώβ και διείς κατέβει ο Θεός, λέγει. Δηλαδή είδε ο Ιακώβ μία σκάλα την οποία χρησιμοποίησε ο Θεός και κατέβηκε εις τη γη. Και αυτή η σκάλα δεν είναι κανείς άλλος, είναι μόνο η Παναγία μας. Αδερφοί μου, κάθε μία λέξη η οποία είναι εις τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και στην αγάπη της Παναγίας μας έχει μεγάλη σημασία. Εμείς παίρνουμε την εβδόμη οδύν του ακαθίστου ύμνου και αναφέρει αυτή ότι ούκε λάτρευσαν την χτίση οι θεόφρονες παρά το χτίσαντα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν ελάτρευσαν την χτίση? Χτίστης είναι ο Θεός, διού τα πάντα εγένοντο. Χτίστης είναι ο Θεός, ο οποίος επίησε τα ορατά και τα όρατα. Χτίστης είναι ο Δημιουργός των απάντων. Αυτός ο χτίστης, ο Θεός μας, έδωκε εντολές. Και μεταξύ των άλλων εντολών είναι αυτή η οποία αναφέρει ότι δεν θα λατρεύσετε ποτέ άλλον από εμένα, δεν θα προσκυνήσετε ποτέ άλλον από εμένα, θα με βλέπετε, εγώ είμαι ο Κύριος σας και ο Θεός σας, εγώ είμαι ο Δημιουργός σας. Εδώ αναφέρει όμως ότι κάποιοι δεν ελάτρεψαν, λέγει, την χτίση, αλλά τον χτίστην. Αυτοί οι κάποιοι ποιοι είναι? Το ακούμε, αδερφοί μου, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Οι Εβραίοι όταν απεσκύρτησαν από τον Θεό και δεν τον αγάπησαν τον Θεό, όπως και εμείς σήμερα δεν τον αγαπούμε τον Θεό, αλλά αγαπούμε τούτον τον κόσμο των μάτιων, τότε επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και εχμαλωτίστησαν οι Εβραίοι και μετέβησαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Εκεί βρισκόμενοι μέσα στην δουλεία του Ναφουγοδονόσορος μετέβησαν στον ποταμό Εφράτη και κρέμασαν, λέγει, τα όργανα αυτών επί τεσιτέες πάνω στα δέντρα. Και έκλαιγαν ημέραστε και νυχτώσεις των Θεών και τον παρακαλούσαν να τους ελευθερώσει. Μην τυχόν και μας συμβεί και μας το ίδιο.
μην τυχόν και εμείς υποφέρουμε δουλεία. Ήδη ευρισκόμεθα στην δουλεία. Αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, έθνη βάρβαρα, όχι ορθόδοξα. Έθνη τα οποία θέλουν να άρχουν στον κόσμο τούτο, επεβουλεύτησαν την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, και θέλουν να την εξαφανίσουν. Εργάζονται μέραστα και νυχτός να σβήσουν το όνομα της Ελλάδος και φόρτωσαν φόρους βαρύς επάνω στους ώμους του κόσμου. Και οι περισσότεροι, οι οποίοι δεν έχουν πίστη, αυτοκτονούν. Και νέα παιδάκια, 27 ετών λέγει, αυτοκτόνησε. Διατί τόση απιστία εις τούτον τον κόσμο? Διατί δεν στεκόμεθα άξιοι να πολεμήσουμε, να αντισταθούμε, να διώξουμε τους εχθρούς? Ο Πανάγαθος Θεός τότε τους Εβραίους τους άφησε στον Ναβουχοδονόσορα, και μεταξύ αυτών των Εβραίων εξεχώρισε τρεις νέους, τρία νέα παιδιά, τον Αζαρίαν, τον Μισαήλ και τον Ανανία, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, στην εβραϊκή γλώσσα. Και έδωκε ο Ναβουχοδονόσορ διαταγή αυτά τα τρία τα παιδιά να είναι στο παλάτι του και να τρέφονται καλύτερα από όλους τους άλλους. Αυτά τα νέα τα παιδιά όμως σε μεγάλωσαν με ευσέβεια, με φόβον εις τον Θεόν. Οι γονείς τους τα οδήγησαν εις τον Θεόν των αληθινών. Και ενώ ο Ναβουχοδονόσορ έδωκε διαταγή να τρέφονται καλύτερα από όλους τους άλλους, αυτοί εκάλεσαν τον υπεύθυνο δια την σύτηση, δια το φαγητόν, και του λέγουν: «Δεν θα μας φέρνεις εμάς κρέας να τρώμε. Δεν θα μας φέρνεις από τα φαγητά του βασιλέως. Θα μας φέρνεις χόρτα». Μόλις σήκωσε όμως αυτός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτούς, λέγει: «Δεν μπορώ να κάνω ένα τέτοιο πράγμα», λέγει, «διότι θα με φωνεύσει ο βασιλιάς». Και τον διαβεβαίωσαν οι τρεις παιδες: «Να μας φέρνεις χόρτα και εμείς θα είμεθα πιο δυνατοί από εκείνους οι οποίοι θα τρώνε τα κρέατα». Προσέξουμε εδώ, αδερφοί μου, να πάρουμε ένα σύνθημα. Άραγε σε αυτή η Ελλάδα θα πέσει στη μετάνοια, την νηστεία και την προσευχή? Ή μήπως θα τρώνε και θα χορταίνουν και θα χορεύουν και θα εφραίνονται και θα αμαρτάνουν και θα οδηγούν τον Θεό σε εκδίκηση? Εκείνοι οι τρεις παιδες πιστοί στον Θεό τρώνε χόρτα, και η Εκκλησία μας τους παρουσιάζει και λέγει: «Αυροδιέτους λαμπροτέρους αναδείξας». Ενώ όσο έτρωγαν χόρτα, εκείνοι ήσαν πιο δυνατοί από εκείνους που έτρωγαν τα κρέατα εις τον Ναβουχοδονόσορα. Και δεν έμεινε ο βάρβαρος, ο κατακτητής, ο τύραννος, δεν έμεινε έως εδώ. Η θέλησε να κάνει τους υπηκόους του να τον προσκυνήσουν. Και τι έκανε? Έκανε την εικόνα του χρυσή, λέγει, παμεγέθη, μεγάλη. Εφώναξε όλον τον κόσμο σε μία παιδιάδα η οποία ονομαζόταν Δεϊρά, και τους είπε: «Όταν θα ακούσετε τα όργανα να παίζουν όλα μαζί, συμφωνία οργάνων, τότε θα πέσετε όλοι σας να προσκυνήσετε την εικόνα μου». Και εκεί δημιούργησε καμίνους, μίαν πίσω από την άλλη κάμινο, και την μεγαλυτέραν στο μέσο, και είπε: «Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα μου τη χρυσή, θα ρηχθεί στην κάμινον του πυρός».
κάμινος. Πώς την άναψαν αυτήν την κάμινο ο Ναφουμπουδονόσο? Με στυπείο, λέγει, και κλιματίδαν και πείσαν, και ανέβαινε η φλόγα πάνω από την κάμινο 49 πύχης. Και κάθισαν γύρω από την κάμινον όλοι οι εκλεκτοί του Ναφουγκοντονόσορος και καμάρωναν και έβλεπαν. Και όταν έδωθη το σύνθημα να πέσουν να προσκυνήσουν, έπεσαν όλοι και προσκύνησαν την εικόνα του Ναφουγκοντονόσορος. Πλην όμως δεν έλειψαν οι προδότες. Υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι παραμόνευαν τα τρία αυτά παιδιά και τα είδαν ότι δεν έσκεψαν να προσκυνήσουν την εικόνα του Ναφουγκοντονόσορος. Και πλησίασαν τον βασιλέα και του λέγουν: τούτα τα τρία τα παιδιά που έχεις μέσα στο παλάτι δεν προσκύνησαν την εικόνα σου. Αυτοί είναι οι προδότες οι οποίοι υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι τελευταίας ψυχής επάνω στην γη. Μεγαλύτερος προδότης ο Ιούδας. Μεγαλύτερος προδότης αυτός ο οποίος προδίδει την πατρίδα του, ο οποίος προδίδει τη θρησκεία του, ο οποίος βλασφημεί το Θεό, βλασφημεί την Παναγία μας, βλασφημεί τον Χριστό. Προδότες υπάρχουν και ο Θεός να μας φυλάει και να μας σκέπει, διότι αν επιτρέψει δουλεία όλοι θα γίνουν προδότες μέσα στην Ελλάδα να σώσουν το τομάρι τους. Δεν θα αντισταθεί κανείς. Δεν θα προτάξει τα στήθη του κανείς όπως οι τρεις πέδες. Εκείνη λέγει, ούκε λάτρευσαν την χτίση, λέγει, παρά το χτίσαντα. Δεν ελάτρευσαν την εικόνα του Ναφουγκοντονόσορος και τους εκάλεσε ο βασιλεύς. Ο βάρβαρος, ο κατακτητής, ο τύραννος, ο άθεος, τους εκάλεσε και τους λέει, γιατί δεν προσκυνήσατε? Διότι εμείς δεν προσκύνουμε τα χτίσματα, του είπαν. Βασιλεύ, γνώθη, μάθε, του λέγουν, ότι εμείς έχουμε τον Θεό να προσκυνήσουμε και όχι την εικόνα σου. Θα σας ρίξω στην κάμινον του πυρός, λέγει ο Ναφουγκοντονόσορ. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε, λέγει, ο ένας μετά τον άλλον και οι τρεις με ένα στόμα. Ρίξε μας μέσα και ο Θεός μας θα μας φυλάξει. Και διέταξε ο βάρβαρος και έντυσαν, λέγει, τους τρεις πέδες με σιδηρούς φόρεμα, ούτως ώστε να καεί αυτό το σίδερο, να τους λιώσει, να γίνουν στάχτη, να μην φανούν. Και όταν δόθη το σύνθημα, εκείνοι δεν έπεσαν να προσκυνήσουν. Δεν επτοήθησαν, λέγει, και δεν εφοβήθησαν την πυράν, δεν εφοβήθησαν την κάμινον, αλλά έδωσαν εις τον Θεό ύμνον. Γιατί, πώς έγινε το? Όταν τους έριξε μέσα στην κάμινον του πυρός, τότε, λέγει, κατέβει ο Υιός του Θεού και εισήρθε μέσα στην κάμινον και ξετίναξε την φλόγα της καμίνου, λέγει. Την έδιωξε και οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινον, λέγει, πήγαιναν και ήρχονται και ευλόγουν τον Θεό, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Και έτρεξε ο Ναφουγκοντονόσορ για να δει τι γίνεται και είδε, λέγει, όχι τρεις. Και παραξενεύτηκε και έλεγε, εγώ έριξα τρεις, πώς είναι τέσσερις? Ο τέταρτος, λέγει, είναι Υιός Θεού. Το ανεγνώρισε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ποιος? Ο ειδωλολάτρης. Και μέσα εις αυτήν την κάμινον οι τρεις παιδες, λέγει, δοξολόγουν τον Θεό. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Υπερένδοξε εσύ που υπερδοξάζεσαι από όλον τον κόσμο, από όλη την γη, από όλον το χτίσμα, το χτιστόν, το άχτιστον, το ορατόν και το αόρατον. Ευλογητώσαι, Κύριε, υπερένδοξε τον Πατέρων ημών Θεός, ευλογητώσαι. Αδερφοί μου, κατέκαψε, λέγει,
η φλόγα του πυρός, τους πέριξ της Καμίνου ευρισκομένους μεγάλους, οι οποίοι ήσαν φίλοι του Ναφουγοδονόσορος, μεγάλοι αρχηγοί του κράτους, και έδιωξε την φλόγα του πυρός, λέγει, και κατέκαψε τους περί την Καμίνων ευρισκομένους, λέγει. Αλλά μας ορίζει ότι ήσαν 49 πύχες μακριά από την Καμίνο. Οι φλόγες εκείνες οι οποίες ανέβαιναν πάνω από την Καμίνο εστράφησαν και κατέκαψε πάντα τους ευρισκομένους πέριξ της Καμίνου. Οι τρεις παιδες δεν έπαθαν τίποτε. Διατί ο εν Καμίνο ρισάμενος, λέγει, γενόμενος άνθρωπος, εσύ, λέγει, Θεέ μου, ο οποίος μέσα στην Καμίνον έγινες άνθρωπος, λέγει, και έσωσες τους τρεις παιδες, σώσε μας και εμάς, φύλαξε μας και εμάς, Κύριε, σκέπασε μας και εμάς, μη μας εγκαταλείψεις, και αυτάς τας ημέρας αξιώσέ μας να προσφέρουμε στην αγάπη σου την νηστεία, την προσευχή, την αγάπη, την ταπείνωση, την ελεημοσύνη. Αξίωσε μας και εμάς τα σήμερα σε αυτάς, Κύριέ μου, να έχουμε ενώπιόν σου να παραδώσουμε και εμείς μία αρετή από τα πολλάς τας οποίας πρέπει να τηρήσουμε. Αξιώσε με να τηρήσουμε έστω και μία εντολή, ποιαν από όλες, εφόσον είναι μπροστά μας η νηστεία, να τηρήσουμε την νηστεία, να μην φοβηθούμε, να μην δηλιάσουμε, διότι ο Παναγαθός Θεός θα ευλογήσει αυτό το φαγητό και θα είναι καλύτερο από εκείνους οι οποίοι θα τρώγουν τα κρέατα και θα χορεύουν και θα σχημονούν και θα αμαρτάνουν. Θεέ μου, αξίωσε τον κόσμο σου, φώτισε τον κόσμο σου. Ο Καμίνου ρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχει ως θνητός, λέγει, και διαπάθος των θνητών εν δύο ευπρέπεια. Αυτός ο οποίος κατέβηκε μέσα στην Καμίνο του πυρός, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας αναγνωρίζουν ότι ήταν ο Χριστός μας, ο Υιός του Θεού. Κατέβηκε μέσα στην Καμίνο και εξετείναξε την Καμίνο, λέγει. Εξετείναξε τη φλόγαν και βρέθηκε, λέγει, δρόσος διασυρίζων. Δρόσος η οποία εσύριζε όπως τα φύλλα των δέντρων όταν τα φυσάει ο αέρας, και κάνουν έναν ήχο, ήχος διασυρίζων, ήχος, λέγει. Ο Κύριος μας έδωσε, λέγει, τέτοια δροσιά μέσα στην Καμίνο του πυρός που οι τρεις παιδες ευλόγουν και δόξαζαν τον Θεό. Θεέ μου, αξίωσε μας και εμάς. Τόσα θαύματα μας κάνει η Παναγία μας. Τόσα θαύματα μας δίδει η Παναγία μας. Ποιος τρέχει κοντά της και φεύγει χωρίς να πάρει την πληρωμή? Ουδείς προστρέχουν επί σύ κατησχημένος, από σου εκπορεύεται αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε τη χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ποιος εφώναξε την Παναγία μας και εκείνη δεν έτρεξε? Ποιος ετοίμησε την Παναγία μας και εκείνη δεν αισθάνθηκε κοντά του? Όταν τη βλασφημείς, πώς θα έρθει να σε σώσει? Όταν τη βλασφημείς, πώς θα σε δει ο Υιός της? Εκείνος βλέπει τη μητέρα του και την έχει τόσο καμάρι μεγάλο, ούτως ώστε μας έδειξε, λέγει, ο Σολομών, ο προφήτης αυτός Σολομών, μίαν ημέραν στο βασιλικό του παλάτι του έδωσαν μίαν είδηση ότι έρχεται η μητέρα του να τον ειδεί. Και ο Σολομών, μόλις σήκουσα τούτο το πράγμα, λέγει, σηκώθηκε όρθιος, έτρεξε, επρόλαβε τη μανούλα του η οποία ήρθε τον Αντωνιδή και την πήρε και την έφερε στο θρόνο του
και της έδωσε δίπλα του να καθίσει και της λέγει «Έτησε πάρε μη μήτερ και ούκ αποστρέψωσε, ζήτησε μου για ποιο σκοπον ήρθες εδώ, εγώ δεν θα σε διώξω». Έτσι πηγαίνει η Παναγία μας στο Χριστό και του λέγει «Το παιδί μου, το τάδε παιδί μου με παρακαλεί, ελέησε το Κύριέ μου, Υιέ μου και Θεέ μου». Και εκείνος, επειδή ζητάει η Παναγία μας που είναι η μητέρα του, έχει σεβασμό προς τη μητέρα του ο Χριστός μας και ό,τι του ζητήσει το δίδει. Ναι, αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας τις ημέρες αυτές να είναι κοντά μας, να διώξει τον πόνο, να διώξει την ασθένεια, να διώξει τις δυσκολίες, να διώξει τους κακούς οι οποίοι μας περικυκλώνουν. Αδερφοί μου, Κύριος ο Θεός να μας αξιώσει τις ημέρες αυτές να φτάσουμε στα πάθη Του τα 7 και την Αγία Του Ανάσταση. Αμήν.